Αρχίζοντας την ομιλία μου για τα ζητήματα της παιδείας, βλέποντας απέναντί μου και τον τριαντάφυλλο τον Μηταφίδη, δεν μπορώ να παρά να μνημονεύσω όλες εκείνες τις λαμπρές μορφές των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού κινήματος, που με το έργο και τη δράση τους σφράγισαν την ιστορία της σύγχρονης νεοελληνικής εκπαίδευσης. Ενδεικτικά θα έλεγα να θυμηθούμε το έργο και τη δράση του Δημήτρη Γλινού, του Αλέξανδρου Δελμούζου, τη Ρόζα Εμβριώτη, την Έλλη Αλεξίου, τον Μίλτο Κουντουρά, τον Ευάγγελο Παπανούτσο, τον Εμμανουήλ Κρυαρά, καθώς και τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, ανώνυμους και επώνυμους, που έδωσαν αγώνες με αξιοπρέπεια και ελεύθερο φρόνημα, αφιερώνοντας την υπόθεση αυτή τη ζωή τους. Με πρόσφατη, στην νεότερη ιστορία, τη θυσία του Νίκου Τεμπονέρα, που δολοφονήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1991, προστατεύοντας το σχολείο και τους μαθητές του. Σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, βρίσκεται η σκέψη και η ψυχή μας. Και με τα δικά τους έργα ως παρακαταθήκη, έχουμε τα μάτια στραμμένα στη νέα γενιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες, όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά των πίσω θρανίων, γιατί αυτά έχουν ανάγκη περισσότερο την υποστήριξή μας. Ο στόχος για τον οποίο εργάζεται η κυβέρνησή μας είναι η οργάνωση της δημόσιας, δωρεάν, δημοκρατικής, υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης. Πρώτος θεμέλιος λίθος του προγράμματός μας είναι αξιακός. Δηλαδή, αποσκοπούμε στην άμβληση των μορφωτικών ανισοτήτων που έχουν τη ρίζα τους στις κοινωνικές ταξικές ανισότητες, καθώς και στην απάλληψη κάθε λογής διακρίσεων, φύλου, φυλής, θρησκεύματος και πεπιθήσεων, κοινωνικής και εθνικής προέλευσης, φυσικής ιδιαιτερότητας των ατόμων και άλλα, από το θεσμικό πλαίσιο αλλά και την καθημερινότητα της εκπαίδευσης. Στην κατεύθυνση αυτή σκοπεύουμε, και η παράθεση δεν είναι τυχαία, να ευθυγραμμίσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο με όσα ορίζονται από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβάνοντας τους μαθητές με αναπηρία στο σχολείο για όλους. Να επαναφέρουμε με αναβαθμισμένη μορφή την ενισχυτική διδασκαλία και την πρόσθετη διδακτική στήριξη. Να αναπτύξουμε την διαπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση και τις τάξεις υποδοχής. Να εκπονήσουμε προγράμματα στήριξης του μαθητικού πληθυσμού και των αντίστοιχων σχολικών μονάδων που αφορούν κυρίως σε ευάλωτες ομάδες νέων, δηλαδή σε δυσπρόσθετες περιοχές, σε άτομα με οικονομική ανέχεια, σε άτομα Ρωμά, τα άτομα που σχετίζονται με την παραβατικότητα των ανηλίκων. Να ενισχύσουμε την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού που δεινοπαθεί. Να προχωρήσουμε στην ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα σχολικής εγκατάλειψης και να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασή τους σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους της δημόσιας εκπαίδευσης και να διασφαλιστεί η επιστημονική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτή την πληθυσμιακή κατηγορία. Τερματίζουμε την πολιτική καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων. Επανεξετάζουμε όμως τη λειτουργία σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν στη βάση παιδαγωγικών και κοινωνικών κριτηρίων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεύτερος θεμέλιος λίθος είναι η ικανοποίηση των πιεστικών εκπαιδευτικών αναγκών μετά από 5 χρόνια λιτότητας και μνημονιακών παρεμβάσεων. Όπως είπαμε, επιδίωξή μας είναι η ανασυγκρότηση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων με καθολική συμμετοχή των νέων σε όλο το φάσμα της 14χρονης, δηλαδή 12+2 προσχολική αγωγή εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, 1. Οι μνημονιακοί νόμοι που διέλυσαν και υποβάθμισαν τη δημόσια παιδεία πάβουν να ισχύουν. Προχωρούμε στη θέσπιση μεταβατικού θεσμικού πλαισίου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ανοίγοντας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Παιδείας, ευρύ διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους. Σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, προχωρούμε σε δράσεις για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως ανέφερε και αναπληρώτρια Υπουργός κυρία Φωτίου, μέσα από προγράμματα προληπτικής ιατρικής, εμβολιασμών και επισητιστικής βοήθειας, δηλαδή πρόγευμα και μικρά γεύματα για τους μαθητές. Αρχίζουμε από σήμερα τον επανασχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων. Στοχεύουμε στην αναδιάρθρωση της ύλης
προς την κατεύθυνση της μείωσης του όγκου των πληροφοριών για χάρη της εμβάθυνσης και της κριτικής σκέψης. Στόχος μας είναι τα σχολεία, τα βιβλία, συγγνώμη, της επόμενης σχολικής χρονιάς να βρίσκονται έγκαιρα στα σχολεία και οι όποιες αλλαγές στην ύλη δεν θα συνεπάγονται αναγκαστικά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων της επόμενης χρονιάς, καθότι δεν προλαβαίνουμε. Διερευνούμε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να υλοποιήσουμε τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, στο μέτρο βέβαια των δυνατοτήτων κάλυψης των θέσεων εκπαιδευτικού δυναμικού με μόνιμες θέσεις. Επαναλαμβάνω, με μόνιμες θέσεις. Το σχολείο που έχουμε, στο οποίο έχουμε θητεύσει όλοι μας, ξέρουμε ότι κάποια μαθήματα είναι πρωτεύοντα και κάποια δευτερεύοντας. Για μας πρωτεύοντα είναι όλα εκείνα τα μαθήματα που διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για να γίνουν οι αυριανοί πολίτες μορφωμένοι με κριτική σκέψη και αισθητική καλλιέργεια. Προς τούτο, θέλουμε η αξιακή μας θέση για την κάλυψη της γενικής παιδείας στο δημόσιο σχολείο όλης της γνώσης και της εμπειρίας να πάρει σάρκο και οστά. Προς τούτο, η αισθητική αγωγή, η καλλιέργεια των τεχνών, η φυσική αγωγή, η αγωγή υγείας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η πληροφορική, η αγωγή του δημοκρατικού πολίτη σχεδιάζονται ως ισότιμες και αναγκαίες πτυχές του αναλυτικού προγράμματος από κοινού με τις παραδοσιακές εγκύκλες γνώσεις. Εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της αναβάθμισης και σταδιακής επαναφοράς της διδασκαλίας περισσότερων ξένων γλωσσών στο σχολείο σύμφωνα με παιδαγωγικά κριτήρια. Θέλουμε να δίδεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από το δημόσιο σχολείο, έτσι ώστε να ανακουφιστεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Τέλος, στην ενότητα αυτή, καθιστούμε το σχολείο, κέντρο της γειτονιάς, κοινωνικό χώρο δημιουργίας, ανοιχτό και μετά τη λήξη των μαθημάτων για δραστηριότητες πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης και άλλα, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους κατοίκους της γειτονιάς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερα για το Λύκειο, ενισχύουμε τον αυτόνομο μορφωτικό ρόλο της λυκειακής βαθμίδας με αποκατάσταση της ουσιαστικής ισοτιμίας γενικής και τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης και στρατηγικός μας στόχος είναι το ενιαίο σχολείο θεωρίας και πράξης, αξιοποιώντας τα θετικά χαρακτηριστικά από την εμπειρία του πολυκλαδικού λυκείου. Έτσι δρομολογούμε, όπως αναφέρθηκε και από τον Υπουργό Παιδείας, την αποσύνδεση των προγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων από τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επαναφέρουμε το γενικό μέσο όρο 9,5 για την προαγωγή από τη μια τάξη στην άλλη. Καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις στην Α και Β Λυκείο από το τρέχον σχολικό έτος, καθώς καταργούμε και την υποχρεωτική επιλογή του 50% των θεμάτων των εξετάσεων του Λυκείου από την Τράπεζα Θεμάτων. Και όπως είπαμε, η Τράπεζα θα παραμείνει ως συμβουλευτικό προαιρετικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Να σημειώσουμε ότι τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την Τράπεζα Θεμάτων ήταν 1.570.000 ευρώ. Με τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν προσληφθεί 1.000 αναπληρωτές για να την αντιμετώπιση μέρους των εκπαιδευτικών κενών. Όπως αναφέρθηκε και από τον Υπουργό Παιδείας, σε συνεργασία με τα συνομόδια Υπουργεία δρομολογείται η επαναφορά των σχολικών φυλάκων που τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Σχεδιάζουμε την αναβάθμιση της δημόσιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και την αναδιοργάνωση των προγραμμάτων των ΕΠΑΛ. Παρέχουμε ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφύτους τους. Καταργούμε τις μεταγυμνασιακές ΣΕΚ, δηλαδή σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, και να διαμορφώνεται το μεταλλικιακό έτος των ΕΠΑΛ από έτος μαθητείας σε έτος ειδίκευσης αποφύτων ΕΠΑΛ και επαναφορά του από την άτυπη συντηρητική εκπαίδευση. Επαναλειτουργούν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας τα ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2015-16, οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν με τον νόμο 4186 του 2013. Οι εκπαιδευτικοί των 50 ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που καταργήθηκαν με τον άρθρο 82 του νόμου 4172 του 2013 τοποθετούνται άμεσα στα ΕΠΑΛ. Για τη φετινή χρονιά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που πληρώνταν με το 75% και παραμέναν στα σπίτια τους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί επανέρχονται και αξιοποιούνται για τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες των δημόσιων σχολείων σε εργαστηριακά κέντρα, σε τομείς που μπορούν να δουλέψουν, σε ΙΕΚ και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Ιδιαίτερα για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αναφέρθηκε και από τον Υπουργό Παιδεία, καθώς και για τις επόμενες δύο σχολικές χρονιές, θα μεριμνήσουμε ώστε να μην διαταραχθούν οι εκπαιδευτικές λειτουργίες, αλλά και να ρυθμιστούν κάποια επίγοντα ζητήματα που τις διευκολύνουν. Έτσι, 1. Για το σχολικό
τρέχον σχολικό έτος, οι εξεταστικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που αφορούν την απόλυση από το Λύκειο και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών της ΓΑΜΑ Λυκείου παραμένουν ως έχουν. 2. Για τη ΓΑΜΑ Λυκείου του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή για τους μαθητές που φοιτούν φέτος στη ΒΙΤΑ Λυκείου, μελετάμε τη δυνατότητα επικοινωνίας και θα ανακοινωθεί σύντομα των επιστημονικών πεδίων εξειδίκευσης, ώστε οι υποψήφοι να μπορούν να επιλέξουν περισσότερο του ενός επιστημονικά πεδία. Οι βαθμοί προαγωγής της Α και ΒΙΤΑ Λυκείου και βαθμός απόλυσης της ΓΑΜΑ Λυκείου δεν θα προσμετρώνται στο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, ανοίγουμε το διάλογο με την κοινωνία για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΗ, το οποίο προφανώς θα χρειαστεί αρκετά χρόνια στην προοπτική της ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θέτουμε σταθερά θεμέλια για μια δημόσια, ποιοτικά προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση που θα παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στους μαθητές και θα θέτει τις βάσεις για τη δραστική μείωση της σχολικής αποτυχίας στις επόμενες βαθμίδες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβεβαιώνουμε τον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε όλα τα νήπια να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στη δημόσια δωρεάν δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σε όλη την ελληνική επικράτεια. Δίνουμε έμφαση στην εξασφάλιση των αγκαίων υποδομών και τη στελέχωση με τον αγκαίο προσωπικό. Διασφαλίζουμε την ποιοτική αναβάθμιση του δημοτικού και του ολοήμερου σχολείου. Τα έρημα χωριά, χωρίς σχολεία και οι σχολικές μονάδες μαμούθ στις αστικές περιοχές είναι εικόνες που δεν μας ικανοποιούν και δεν συνάδουν με τη σύγχρονη παιδαγωγική. Τέλος, στην ενότητα αυτή, η πρόσφατη εγκύκλωση του προηγούμενου Υπουργού Παιδείας σχετικά με την αλλαγή του ορολογίου προγράμματος από το Μάρτιο του 2015 ανακαλείται. Ειδική αγωγή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι και να έχουμε στερνιστεί. Η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι θεμελιώδης δείκτης πολιτισμού. Η διακηρυγμένη αρχή «Ένα σχολείο για όλους» αναφέρεται στο σχολείο της γειτονιάς, στο οποίο εγγράφονται όλα τα παιδιά με ή χωρίς αναπηρία και το οποίο υποστηρίζεται, στελεχώνεται, εξοπλίζεται και διαμορφώνεται έτσι ώστε να υλοποιείται με συνέπεια ο στόχος της ένταξης και συμπερίληψης. Βεβαίως, θα υπάρχουν και ειδικά σχολεία που αφορούν στα παιδιά εκείνα που το είδος της αναπηρίας τους ή οι πολλαπλές τους αναπηρίες δεν τους επιτρέπουν να ενταχθούν στο κοινό σχολείο. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι στις δομές αυτές σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα γνωστικού, ψυχαγωγικού και αθλητικού περιεχομένου, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή και παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες και στους μαθητικές τους μαθητές και στις οικογένειές τους. Θα μεριμνήσουμε για την πλήρη αναβάθμιση και υποστήριξη των θεσμοθετημένων διαγνωστικών φορέων ΕΔΑΕΗ και ΚΕΔΗ και από αυτό αποτελεί προτεραιότητά μας. Θα προχωρήσουμε από φέτος την εφαρμογή του ενιαίου πίνακα πρόσληψης αναπληρωτών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και στην αποκατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στις δομές της ειδικής εκπαίδευσης και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με την κατάργηση των κλάδων τους. Η παράλληλη στήριξη χορηγείται στο μαθητή με αναπηρία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη τμήματος ένταξης στο σχολείο. Και επειδή πάρα πολλοί γονείς ανησυχούν, το είχαμε εξαγγείλει και από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, το νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση θα συνταχθεί από μηδενική βάση με συνεξέταση των προτάσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στην υπόθεση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θέλουμε να έχουμε τους γονείς συμμάχους και συμμέτοχους. Σε όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, τρία σημεία. Εποπτεύουμε, όπως μας επιβάλλει το άρθρο 16 του καταστατικού χάρτη της δημοκρατίας μας, την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας στην ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. 2. Αναμορφώνουμε και επικαιροποιούμε το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων στη βάση παιδαγωγικών και επιστημονικών κριτηρίων και δεσμευόμαστε για την απαρέγκλητη τήρησή του. 3. Διασφαλίζουμε για λόγους κοινωνικού και δημόσιου συμφέροντος τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι επανεντάσσονται στο Υπουργείο Παιδείας και πάβουν να υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας. Επαναφέρομαι και εδώ, όπως και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων. Τέλος, στην ενότητα αυτή, προχωρούμε στην ανασύσταση της κατηργημένης διεύθυνσης ιδιωτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ λίγο, κυρία Πρόεδρε. Η δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαζί με τη συνεχή δωρεάν, τονίζω δωρεάν, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη δημοκρατική ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης, αποτελούν ασφαλή προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειάς μας.
Οι τρέχουσες διαδικασίες, όπως ανέφερε και ο κύριος Υπουργός, διαδικασίες αξιολόγησης, δεν συνέβαλαν στη δημιουργία τέτοιου κλίματος και τραυμάτισαν την εκπαιδευτική κοινότητα. Γι' αυτό αναστέλλονται, καθώς και οι όποιες πειθαρχικές ή προγωγικές συνέπειές τους, προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος όλοι οι συναφείς παράγοντες. 2. Η αντικατάσταση του σημερινού νομοθετικού πλέγματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων από ένα σύστημα αποτίμησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο είναι απαραίτητη. Αντιλαμβανόμαστε όμως, και να προσέξουν στο σημείο αυτό, τη λειτουργία αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου ως μια συμμετοχική και δημοκρατική μεθοδολογία διάγνωσης προβλημάτων, αναζήτησης λύσεων και επεξεργασίας προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί για μας εργαλείο ιεραρχικής και χρηματοδοτικής διάκρισης των σχολικών μονάδων ή ως τιμωρητικό εργαλείο μισθολογικής διαφοροποίησης και διοικητικής πειθάρχησης των υπαλλήλων, συσταγωγικά όπως τους θεωρούσαν. Μην ξεχάσουμε να πούμε, θα στα πει αύριο και ο κύριος Κατρούγκαλος, καταργούμε όλο το πειθαρχικό νομοθετικό πλέγμα του νόμου 4057 του 12 και του 4093 του 12. Μέχρι τη συνολική αναμόρφωσή του καταργούνται άμεσα οι αντισταγματικές ρυθμίσεις του πειθαρχικού δικαίου, όπως η διάταξη που θέλει τον υπάλληλο σε αργία με την απλή παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο και η διάταξη που ορίζει σαν δίκημα την προδήλως αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας. Να γνωρίζουμε ότι η συμμετοχή σε συνδικαλιστική ή άλλη κοινωνική δράση δεν συνιστά σε καμιά περίπτωση ανάρμοστη συμπεριφορά. Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια των διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Υπουργό. Η κυβέρνησή μας δεν θα ανεχθεί καμιά από τις γνωστές πρακτικές πελατειακού χαρακτήρα, παιδαγωγικού και διοικητικού αυταρχισμού, ανάδειξης των ημέτερων και επιβράβευσης της ίσονος προσπάθειας. Θα εκπονήσουμε άμεσα ένα νέο δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των διευθυντικών στελεχών, με αναβαθμισμένο ρόλο, το τονίζω, των συλλόγων διδασκόντων. Τέλος. Δεσμευόμαστε ότι για όλες τις πτυχές του προγράμματός μας θα προχωρήσουμε από αύριο και όλα στο άνοιγμα ενός ευρύτατου και ουσιαστικού διαλόγου με όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς, την επιστημονική κοινότητα, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Θέλουμε να συνεργαστούμε ανοιχτά και ειλικρινά με όλους. Θέτουμε τους εκπαιδευτικούς στόχους και σχεδιάζουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε να δημιουργήσουμε επιτέλους ένα εκπαιδευτικό σύστημα σταθερό που θα προάγει τη χαρά της γνώσης και της μάθησης, έτσι που τα παιδιά μας να αγαπήσουν το σχολείο. Θέλουμε παιδιά χαρούμενα, με αισιοδοξία για τη ζωή, που θα αγαπούν τον συνάνθρωπό τους ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και θρησκεία. Θέλουμε νέες και νέους με ανερθωμένο όνειρο που δεν θα πορεύονται σκυφτοί και κυρίως δεν θα σκύβουν, παρά μόνο για να δώσουν το χέρι και να βοηθήσουν εκείνους που είναι χαμηλά. Σας ευχαριστώ.